να πάμε εκεί στην περιοχή, στο Δήμο Παγκαίου, όπου η ξεχωριστή αυτή περιοχή φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται επισκέπτες και βέβαια έχει ξεκινήσει και πάλι αυτές τις περίφημες, τη διοργάνωση των συγκεκριμένων περίφημων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Και πάμε να συγκρίνουμε λίγο. Ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στην Κρήτη, ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μυρσίνη Χρυσαφούδη. Είναι δημοτική σύμβουλο Παγκαίου και πρόεδρο κοινοφιλού επιχείρηση στο Δήμο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας. Τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ την καλησπέρα μας από Κρήτη. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε και να μας περιγράψετε λίγο και την κίνηση που κυριαρχεί. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην παραλία Οφρυνίου Καβάλα, του Δήμου Παγκαίου. Είμαστε ένα χωριό του Δήμου Παγκαίου, το οποίο απέχει από την Καβάλα περίπου στα 50 χιλιόμετρα, από τη Θεσσαλονίκη 100 χιλιόμετρα και περίπου στα 60 από τις Σέρες και τη Δράμα. Για να σας δώσω έτσι λίγο να καταλάβετε γεωγραφικά το που βρισκόμαστε. Είμαστε μεταξύ 4 μεγάλων νομών, στο παραλιακό μέτωπο. Αναφορικά με την κίνηση, διανύουμε τώρα το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Πώς διαμορφώνεται, είστε ικανοποιημένοι και ποιοι στηρίζουν την περιοχή σας? Η αλήθεια είναι ότι η κίνηση ξεκίνησε φέτος πολύ νωρίς, δυναμικά, γιατί σε αντίθετη περίπτωση από εσάς στην Κρήτη, γιατί σας έχω επισκεφτεί αρκετές φορές, σε εμάς συνήθως είναι 3 μήνες το καλοκαίρι, θερινή μας σεζόν. Φέτος όμως ξεκινήσαμε πολύ νωρίς, από τον Μάιο. Νομίζω ότι αυτό το κλείσιμο του κόσμου, ο περιορισμός λόγω της κατάστασης που επικρατούσε έτσι τα προηγούμενα χρόνια, οδήγησε όλους τους επισκέπτες στο να θέλουν να βγουν από τις πόλεις, στο να μας επισκεφθούν, να δουν τα εξοχικά τους, διότι εμείς κυρίως δουλεύουμε με εσωτερικό τουρισμό, με Σεραίους, Δραμηνούς, Θεσσαλονικής, και έχουν εδώ τα εξοχικά τους. Φυσικά τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες από τα Βαλκάνια και είναι ένα κίνητρο έστω και τα Σαββατοκύριακα να έρχονται να επισκέπτονται εδώ τις εξοχικές κατοικίες τους. Φυσικά δεν έχει σχέση μόνο το να έχεις πει και εδώ στην παραλία Οφρυνίου, διότι μπορείς να βρεις πολύ όμορφα ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, ώστε να κάνεις τη διαμονή σου, να μείνεις λίγες ημέρες, να ξεκουραστείς, έτσι να γεμίσεις τις μπαταρίες και να ξανασυνεχίσεις τη δουλειά. Από τη Δευτέρα που λέμε. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αναφορικά με το 19, δηλαδή πόσο κοντά βρισκόμαστε. Αν μπορούμε λίγο να συγκρίνουμε τις δύο περιόδους, τις δύο χρονιές και να βγάλουμε από τη συζήτηση το 20 και το 21. Πού καταλήγετε? Θεωρώ ότι αν συνεχίσει έτσι η θερινή περίοδος, ότι θα είναι καλύτερη από το 19. Τουλάχιστον είναι αυτά τα ακούσματα που έχω από τον κόσμο, από την πληρότητα των καταλυμάτων. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Είμαστε αισιόδοξοι. Και βέβαια πολιτιστικές εκδηλώσεις που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη και στην περιοχή σας, κάτι το οποίο συμβαίνει βέβαια και στους Δήμους της Κρήτης. Μοιάζουμε πολύ σε λαοί, το ξέρετε όλοι, Κρήτη με τη Μακεδονία. Πέραν της φιλοξενίας μας, είμαστε πολύ δραστήριοι άνθρωποι. Έτσι και εμείς εδώ στο Δήμο Παγκαίου έχουμε πάρα πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Τιμούμε τα τοπικά μας προϊόντα και την παράδοσή μας. Φέτος για πρώτη χρονιά εδώ στην παραλία Οφρυνίου θα δημιουργήσουμε μία έτσι νέα γιορτή, να την ονομάσουμε Περιήνου και Γεύσεων Παγκαίου, διότι έχουμε τεράστιες εκτάσεις αμπελιών, με αποτέλεσμα τα κρασιά μας να είναι γνωστά όχι μόνο στο ευρύτερο κοινό, αλλά και παγκοσμίως θα έλεγα. Τιμούμε έτσι το κρασί, τιμούμε το τσίπουρο της περιοχής μας, τα κάστανα, αν πάμε λίγο πιο ορεινά στο Δήμο μας. Και με αφορμή αυτών των τοπικών προϊόντων διοργανώνουμε διάφορες τυριές. Με τα τυροκομεία που έχουμε και εμείς εδώ. Μάλιστα. Έτσι με τους παραδοσιακούς μας χορούς, τους πολιτιστικούς μας συλλόγους. Έχουμε όλη μία άψογη συνεργασία και βγάζουμε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή σεζόν. Με το καλό να τα ξαναπούμε, να διατηρήσετε αυτό το χαμόγελο που έχετε και την αισιοδοξία και αυτή τη θετική άβρα που μας μεταφέρετε από την περιοχή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να τα ξαναπούμε σύντομα. Εννοείται, εννοείται. Καλή συνέχεια, λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.